με τις μελωδίες της αντίστασης, με τα επαναστατικά μας τραγούδια, θα τιμήσουμε τα 75 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας και το δικό μας κόκκινο Δεκέμβρη του 44. Ευχαριστούμε πολύ όσους συνέβαλαν στην αποψινή μας εκδήλωση, ιδιαίτερα τους καλλιτέχνες, τους τραγουδιστές και τους μουσικούς μας. Με την απόψινή μας εκδήλωση κορυφώνουμε μια σειρά εκδηλώσεις που προηγήθηκαν, όπως η ημερίδα της Κομματικής Οργάνωσης Αττικής με θέμα 1940-49, δεκαετία όξυσης της ταξικής πάλης στην Ελλάδα, τα υλικά της οποίας σύντομα θα κυκλοφορήσουν από το εκδοτικό της σύγχρονης εποχής. Σε εξέλιξη βρίσκεται ακόμα η έκθεση πρωτότυπου υλικού από το αρχείο της Κεντρικής Επιτροπής στην έδρα της Κομματικής Οργάνωσης Αττικής και στο βιβλιοπωλείο της σύγχρονης εποχής, που αφορά στην εκατοντάχρονη εκδοτική δραστηριότητα του κόμματος. Ήδη κυκλοφορεί το λευκομά μας, για το οποίο είμαστε περήφανοι και που βίντεο παρουσίασης του περιεχομένου του θα παρακολουθήσετε αμέσως μετά. Η πολύμορφη εκδοτική δραστηριότητα που καλλιεργεί και τροφοδοτεί τη γνώση είναι για τους κομμουνιστές οξυγόνο και πηγή άντλησης δύναμης για ταξικό αγώνα στους σημερινούς δύσκολους καιρούς. Είναι οργανικό στοιχείο της ιδεολογικής, της πολιτικής, της μορφωτικής και της πολιτιστικής ενδυνάμωσης του λαϊκού παράγοντα μέσα στις συνθήκες που αποθεώνεται από το σύστημα ο ανορθολογισμός, η μεταφυσική, η αναθεώρηση και διαστρέβλωση της ιστορίας. Ειδικότερα για την τελευταία, αναντικατάστατο εργαλείο αντιμετώπισης της είναι η τόμη του δοκιμίου ιστορίας του κόμματος, που το περιεχόμενό του, εκτός από την ιστορία του κινήματος, πιάνει και πλευρές της ιστορίας από τη διαμόρφωση του ελληνικού κράτους, αλλά και της ιστορίας του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος. Η τροφοδότηση του μορφωτικού ρεύματος, η διάδοση των συμπερασμάτων από την πείρα των εργατικών λαϊκών κινητοποιήσεων, από τις μεγάλες ταξικές συγκρούσεις μέσα στην εργατική τάξη και στην νεολαία, θέτει εμπόδια στην προσπάθεια των εκπροσώπων της αστικής τάξης να καθυλώσουν και να κρατούν δέσμιες των συμφερόντων τους στις πλατιές λαϊκές δυνάμεις. Η ανωτερότητα των κομμουνιστικών ιδεών θα λάμψει και πάλι μπροστά στα μεγάλα αδιέξοδα και τις αντιφάσεις του καπιταλισμού, που για αυτές πληρώνουν βαρύ τίμημα οι λαοί και ο δικός μας. Αυτή η επαναστατική μας αισιοδοξία πηγάζει από την κατεκτημένη ικανότητα του κόμματός μας, ικανότητα που δεν κατακτήθηκε εύκολα, να βλέπει με επιστημονικότητα και με κομματικότητα, με οδηγό τη μαρξιστική-λενινιστική θεωρία, τα σύγχρονα προβλήματα της ταξικής πάλης και να χαράζει τη στρατηγική του. Η ιστορία του ΚΚΕ είναι μιας διαρκής προσφοράς στην εργατική τάξη και το σκοπό της. Τα πρώτα βήματα και οι πρώτες μάχες από την ίδρυσή του στον Πειραιά, ως κάθε ξεχωριστή δεκαετία που σημαντεύονταν από τις συγκεκριμένες συνθήκες της εποχής, αναδεικνύουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις διεξαγωγής της ταξικής πάλης. Μέσα σε αυτή τη διαδρομή, η δεκαετία του 40 και πιο ειδικά η περίοδος από την απελευθέρωση και κυρίως το Δεκέμβρη του 44 συνιστά για το κόμμα μας μια από τις μεγαλύτερες και ηρωικότερες στιγμές του λαϊκού μας κινήματος. Εκείνες τις μέρες του Δεκέμβρη, στις γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά, αναδείχτηκαν η μαζική λαϊκή οργάνωση και αυτενέργεια, η συλλογικότητα, η αλληλεγγύη και η πολιτική επαγρύπνηση μαζί με την αυτοθυσία σε έναν αγώνα που δόθηκε με πρωταγωνιστή την εργατική τάξη και το κόμμα της.
η έκβαση του Δεκέμβρη και η απαράδεκτη συμφωνία της Βάρκηζας που ακολούθησε δεν δικαιώνει όσους πίσω από τη σκληρότητα των ταξικών αναμετρήσεων και υπό το βάρος του αρνητικού συσχετισμού δυνάμεων κηρύσσουν το συμβιβασμό και την υποχώρηση. Όσους λένε ότι ο Δεκέμβρης ήταν ένα λάθος που οδήγησε στο επόμενο λάθος αυτό της τρίχρονης εποποιίας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Όσους θέλουν να κάνουν μαθήματα δεν δικαιώνει όσους θέλουν να κάνουν μαθήματα νομιμοφροσύνης στο ΚΚΕ ότι δεν έπρεπε να εγκαταλείψει τον δρόμο των ομαλών δήθεν δημοκρατικών εξελίξεων, αλλά και όσους στοιχοδιοκτικά και εκ του ασφαλούς σίουν τη σημαία της συκοφάντησης του κόμματός μας. Απέναντι σε όλες τις εκδοχές του αστικού και του οπορτουνιστικού ρεύματος, η κριτική προσέγγιση της ιστορίας από τους πρωταγωνιστές, από το κόμμα μας, αφορά στο μεγάλο καθήκον, κάτω από όλες τις συνθήκες, να κρατηθεί η φλόγα της επαναστατικής ανατροπής της καπιταλιστικής βαρβαρότητας για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας απαλλαγμένης από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο της σοσιαλιστικής κομμουνιστικής. Θέλουμε να συμβάλλουμε στη νικηφόρα έκβαση της υπόθεσης εργατικής τάξης και των συμμάχων της και από αυτή την άποψη είμαστε υποχρεωμένοι να βγάζουμε συμπεράσματα από την ιστορία για να δυναμώνουμε τους παράγοντες και τις προϋποθέσεις για να νικήσουμε. Μας γεμίζει περηφάνεια η ιστορική μας διαδρομή και με σεμνότητα απέναντι στις ανίποτες θυσίες των συντρόφων μας και του λαού μας στεκόμαστε. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι και ενταγμένη η έκδοση του Λευκόμματός μας. Είναι προϊόν πολύμηνης εθελοντικής δουλειάς, μελών του κόμματος της ΚΝΕ, αλλά και φίλων του κόμματος με τη στήριξη των αρχείων της Κεντρικής Επιτροπής και του Τμήματος Ιστορίας. Στο βίντεο που θα ακολουθήσει και παρουσιάζει το περιεχόμενο της συγκεκριμένης έκδοσης, ανάμεσα στο πρωτότυπο και σπάνιο φωτογραφικό υλικό, περιλαμβάνονται ασφαλώς και σημαντικά πολιτικά συμπεράσματα της περίοδου που τα έχουμε συλλογικά επεξεργαστεί. Και επειδή, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, βρισκόμαστε στην καρδιά του Δεκέμβρη και τέτοιες μέρες οι μάχες μένονταν γειτονιά τη γειτονιά σε Αθήνα και Πειραιά και τα οδοφράγματα στείνονταν προκειμένου να αναχαιτιστούν οι επιθέσεις των μπουραντάδων της αστικής τάξης και των αγγλικών στρατευμάτων, οφείλουμε σαν ελάχιστο χρέος απέναντι στα χιλιάδες νεκρά μέλη της κομματικής οργάνωσης Αττικής της περιόδου να αναμετρηθούμε με μαχητικό πνεύμα απέναντι στα ψέματα των αστών, των αντικομμουνιστών και των οπορτουνιστών. Το 1944 σημαδεύτηκε από την κορύφωση της ταξικής πάλης. Ήταν τότε που πρόβαλαν στο προσκήνιο της ιστορίας οι λαϊκές δυνάμεις και η πρωτοπόρα δύναμη της εργατικής τάξης έπρεπε να σπρώξει προς τα μπρος στις εξελίξεις. Μέσα στις συνθήκες της ναζιστικής κατοχής και του δεύτερου Ιμπεριαλιστικού Παγκοσμίου Πολέμου οξύνονταν όλες οι κοινωνικές και ταξικές αντιθέσεις, ανεβάζοντας την επαναστατική δράση των εργατικών λαϊκών μαζών που ήταν ολοφάνερο ότι δεν ήθελαν να ζήσουν όπως πριν τον πόλεμο. Είναι η περίοδος που λίγο πριν από αυτή και για ένα διάστημα μετά είχε διαμορφωθεί επαναστατική κατάσταση και έπρεπε να λυθεί το ζήτημα της εξουσίας προς όφελος της εργατικής τάξης και των συμμάχων της. Τις μέρες της απελευθέρωσης, με την αποχώρηση των κατοχικών δυνάμεων, κορυφώθηκαν όλα τα στοιχεία που συνιστούν επαναστατική κατάσταση. Ο Ελλάς πέρναγε απελευθερωτής από όλες τις σημαντικές πόλεις της Ελλάδας, ενώ παρέλαβνε στις γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά
μέρες πριν από τις 12 Οκτώβρη, όπου και τα τελευταία γερμανικά στρατεύματα την εγκατέλειπαν. Οι λειτουργίες του αστικού κράτους είχαν αποδιαρθρωθεί, ενώ το κύρος των αστικών πολιτικών δυνάμεων στο λαό βρισκόταν στο κατώτατο σημείο. Η κυβέρνηση Γιώργη Παπανδρέου που βρίσκονταν στο Κάιρο δεν θα μπορούσε να αποβιβαστεί στον Πειραιά δίχως την έγκριση του ΚΚΕ και του ΕΑΜ. Επίσης, χιλιάδες στρατιωτικοί που βρίσκονταν στη Μέση Ανατολή είχαν περάσει με το μέρος του ΕΑΜ Ελλάς. Ταυτόχρονα, η οργανωμένη δύναμη του ΚΚΕ μεγάλωνε με ταχύτατους ρυθμούς, στοιχείο που σε μεγάλο βαθμό ήταν έκφραση των ανεβασμένων εργατικών λαϊκών διαθέσεων και αναγνώρισης του ηγετικού καθοδηγητικού ρόλου του κόμματος μέσα στις συνθήκες της κατοχής. Κάτω από αυτές τις συνθήκες ήταν δυνατή η είσοδος μεγάλων στρατιωτικών δυνάμεων στην Αθήνα, να ακολουθήσει η κατάληψη των εργοστασίων και η δημιουργία εργατικών συμβουλίων με τη συγκρότηση εργατικής κυβέρνησης. Τα πράγματα όμως δεν εξελίχθηκαν έτσι. Η ηγεσία του κόμματος δεν δρομολόγησε τη ρήξη. Οι απαράδεκτες συμφωνίες του Λιβάνου και της Καζέρτας που είχαν προηγηθεί, όπως και η συμμετοχή στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, για την οποία είχε συμφωνήσει το κόμμα, φέρουν τη σφραγίδα μιας στρατηγικής με το βαρύ αποτύπωμα των λαθεμένων επεξεργασιών του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος που αφορούσαν το χαρακτήρα του πολέμου της αντιφασιστικής συμμαχίας. Αυτή η προβληματική στρατηγική διαπερνά όλες τις κρίσιμες σκαμπές του αντιστασιακού αγώνα, την ιδεολογική και την πολιτική προετοιμασία και την επιχειρησιακή στρατιωτική ετοιμότητα, ώστε να μετατραπεί ο απελευθερωτικός αγώνας ενάντια στην ξένη κατοχή σε πάλι για την κατάκτηση της εξουσίας. Όταν στην πλατεία Συντάγματος πια στις 4 του Δεκέμβρη ο λαός της Αθήνας, κυδεύοντας τους νεκρούς του, διαδήλωνε κάτω από το εμβληματικό σύνθημα «Όταν ο λαός βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο της τυραννίας, διαλέγει ή τις αλυσίδες ή τα όπλα», οι αστικές δυνάμεις προχώρησαν σε νέα σφαγή. Έτσι ξεκίνησε ο νέος ένοπλος αγώνας στην καρδιά του αστικού κράτους, στην Αθήνα, όπου οι εργατικές λαϊκές δυνάμεις βρέθηκαν μπροστά σε έναν αντίπαλο που ανασυγκροτούνταν και είχε συνασπιστεί με την πλήρη στήριξη του εγκλέζικου υπεριαλισμού και που είχε τα δικά του σχέδια για το ρόλο της Ελλάδας στο νέο συσχετισμό δυνάμεων μετά τη λήξη του πολέμου. Ο αγώνας ο ηρωικός των 33 ημερών του Δεκέμβρη θα μείνει για πάντα χαραγμένος στην ιστορία του λαϊκού κινήματος και του κόμματος. Παρά το γεγονός ότι έληξε με στρατιωτική ήττα, αφού άλλωστε δεν ήταν εκ των προτέρων σχεδιασμένος ως μια αποφασιστική σύγκρουση για την εξουσία, δεν σημαίνει παρά το γεγονός ότι υπήρχε και υπάρχει για να φωτίζει το δρόμο των ανυπόταχτων αγωνιστών μέχρι την τελική νίκη. Το δολοφονικό όργιο που ακολούθησε το Δεκέμβρη δεν πέτυχε το στόχο του. Το ΚΚΕ και το λαϊκό κίνημα επέλεξε το δρόμο της αντεπίθεσης, επέλεξε να δώσει τη μάχη παρά να παραδοθεί. Η συγκρότηση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και ο ηρωικός αγώνας του είναι η πιο τρανή απόδειξη ότι οι κοινωνικές αντιθέσεις δεν χωράνε στα ιδεολογήματα της λεγόμενης εθνικής ενότητας ή ομοψυχίας και της κατάργησης των ταξικών διαχωριστικών γραμμών. Σήμερα το ΚΚΕ πορεύεται το δύσκολο δρόμο της συγκέντρωσης δυνάμεων, καλλιεργώντας το έδαφος της ανάκαμψης της εργατικής λαϊκής πάλης σε συνθήκες που η προοπτική της κοινωνικής ανατροπής έχει κατασυκοφαντηθεί ή προβάλλεται σαν μια μακρινή, ακατόρθωτη εξέλιξη. Η ιστορική πείρα μας δείχνει ότι η επαναστατική ιδεολογική
πολιτική, αγωνιστική και οργανωτική ετοιμότητα δεν είναι μια υπόθεση που θα κριθεί όταν στην ημερήσια διάταξη θα τεθούν τα μεγάλα καθήκοντα. Αντίθετα, ο πρωτοπόρος ρόλος του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι αναντικατάστατος, όπως και η ανάγκη να δρά κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, σε νομιμότητα ή παρανομία, με αυτοτέλεια, με συνέπεια, με συγκροτημένες κομματικές οργανώσεις, εκεί που χτυπάει η καρδιά της εργατικής τάξης, να μην απομακρύνεται από το στρατηγικό του στόχο κατάκτησης της εργατικής εξουσίας, να επεξεργάζεται την τακτική του ώστε σε επαναστατικές συνθήκες να οδηγήσει σε νίκη την εργατική τάξη και τους συμμάχους της. Σήμερα το ΚΚΕ τιμά την ηρωική του ιστορία, τις θυσίες του λαού μας, αρνούμενο να υπογράψει δήλωση μετανοίας στον υπεριαλισμό και στις συμμαχίες του. Πορευόμαστε με την ακλόνητη πεποίθηση ότι είχαμε και έχουμε δίκιο και παρά τον αντεπαναστατικό ρεύμα των καιρών, από όλες τις ήττες θα πυργώσει νίκη περήφανη τρανή. Τότε θα βρουν δικαίωση και οι στίχοι του Γιάννη Ρίτσου από τις γειτονιές του κόσμου που αναφέρονται στο Δεκέμβρη του 1944. Θα τη φτιάξουμε πάλι την Αθήνα μας. Έλα λοιπόν, μην κάνεις έτσι. Θα την πάρουμε. Θα χτίσουμε τη σοσιαλιστική Αθήνα. Σκούπισε τα μάτια σου. Και εκείνα τα γράμματα θα τα γράψουμε. Ναι, τορκιζόμαστε, Μπαρμπαστάθη. Κόκκινα, κατακόκκινα. Ναι, στη βρυσούλα σου. Και σ' όλες τις μάντρες. Και σ' όλους τους τοίχους. Και σ' όλο τον ουρανό. ΚΚΕ, ΚΚΕ, σκούπισε τα μάτια σου, ΚΚΕ, τορκιζόμαστε. Γεια σας, καλή δύναμη στον αγώνα.